θέμα, τη συμμετοχή της κοινωνίας, αυτή την κορυφαία διαδικασία. Είναι κεντρικό θέμα, καταλαβαίνω, είναι το κεντρικό ζητούμενο. Έχει σηκώσει όμως και αντιδράσεις. Έχει σηκώσει αντιδράσεις και ήθελα να δούμε πώς το αντιμετωπίζετε. Κοιτάξτε, η συνταγματική αναθεώρηση, νομικά, τυπικά, από το 110ο συντάγματος, ανήκει στο Σύνταγμα, ανήκει στη Βουλή και στις διαδικασίες όπως ορίζει το 110. Ωστόσο, το ίδιο 110, νομίζω, εφόσον απαιτεί λαϊκή βούληση, ναι, ανάμεσα στην πρώτη φάση της διαδικασίας και στη δεύτερη, υπονοεί ότι η φωνή των πολιτών είναι πολύ σημαντική. Η δική μας δουλειά είναι μια προδιαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι η διαδικασία που θα ενεργοποιήσει τους πολίτες να πούν την άποψή τους, να καταγράψουν, αν θέλετε, αυτό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, ό,τι έχουν παράξει ως κοινωνία, ως συλλογικότητες, και αυτή η διαδικασία θα συμβάλλει στην προβληματική των βουλευτών. Να δούμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία πώς θα γίνει. Γιατί να δούμε τις θεματικές ενότητες, κύριο. Πριν πάμε εκεί πέρα, Γιώργο, η καταγραφή. Μια απλή καταγραφή. Θα ξεδώσω εγώ απλώς λέγοντας την άποψή μου? Όχι. Γιατί και ένα άλλο. Δεν είσαστε απλά πέντε πανεπιστημιακοί, πέντε καθηγητάδες που μαζευτήκατε σε ένα κλειστό χώρο και θα αποφασίσετε μόλις σας τι κάνετε. Λέτε λοιπόν, κάνετε ένα κάλεσμα στην κοινωνία και λέτε συλλογικότητες, απλοί πολίτες, ελάτε. Πώς, τι βαρύτητα έχει το καθένα από αυτό? Πώς εσείς λοιπόν θα το αξιολογήσετε ότι η γνώμη του Δάρα και η γνώμη της στάδε συλλογικότητας? Ο διάλογος είναι πολυδιάστατος και πολυεπίπεδος. Υπάρχει η πρώτη φάση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, στην οποία, όπως είδαμε και στο σποτ που προηγήθηκε, καλεί τους πολίτες να μπουν και να απαντήσουν στις 6 ενότητες και στις ερωτήσεις οι οποίες είναι κλειστές. 53 ερωτήσεις. 53 ερωτήσεις δομημένες σε 6 ενότητες. Μπορεί οι πολίτες να απαντήσουν σε μία ενότητα, σε μία ερώτηση, σε όλες τις ερωτήσεις. Και έχουν και ελεύθερο κείμενο που μπορούν να κάνουν τις δικές τους προτάσεις. Όσοι δεν επιλέξουν αυτόν τον τρόπο μπορεί να στείλουν email, αλλά έτσι δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία τους κτλ. Από εκεί και μετά υπάρχουν και περιφερειακές συναντήσεις. Θα συναντηθούμε σε όλες τις πρωτεύουσες των 13 περιφερειών της χώρας, με κοινωνικούς φορείς, με επιστημονικούς φορείς, με άλλες συλλογικότητες, με απλούς πολίτες αν θέλετε, και θα συζητήσουμε την προβληματική γύρω, όχι μόνο από τις συγκεκριμένες θεματικές, θα τις αναφέρουμε σε ένα λεπτό, αλλά και ό,τι άλλο σκέφτονται οι πολίτες ή τους απασχολεί, που ενδεχομένως, δεν θα το αποφασίσουμε εμείς, μπορούν να αποτυπωθούν στη νέα. Εσείς λοιπόν, ανάλογα με το πόσος κόσμος υποστηρίζει ένα θέμα, θα το καταγράψετε αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, έχετε, έχετε ένα ερώτημα για παράδειγμα. Μάλιστα. Και μπαίνουν λοιπόν 500.000 άνθρωποι και λένε μια πολύ συγκεκριμένη άποψη. Οφείλουμε να αποτυπώσουμε στην τελική μας έκθεση. Έχει να κάνει έκθεση, δηλαδή, με την ποσότητα, με τον κόσμο, με το πόσο. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα έχει σημασία τα ερωτήματα που βάλαμε. Τα ερωτήματα δεν τα κατασκευάσαμε εμείς. Προέκυψαν από μια επεξεργασία των ήδη κατατεθειμένων προτάσεων. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν κατατεθεί, το γνωρίζουμε, και στα τελευταία 6-7 χρόνια, από είτε ολοκληρωμένες προτάσεις είτε επιμέρους προτάσεις, και αυτές τις προτάσεις, αυτές οι προτάσεις αποτέλεσαν αυτές τις κλειστές ερωτήσεις. Οι πολίτες ενημερώνονται για την υπάρχουσα ρύθμιση σε κάθε ερώτηση. Δηλαδή υπάρχει μια ερώτηση, ναι, τι ισχύει, λέτε, αλφα, τι ισχύει, ναι, μπορούν με ένα υπερσύνδεσμο. Ναι. Επίσης οι πολίτες γνωρίζουν πριν μπουν, ναι, πριν διαπιστευτούν για να μπουν να απαντήσουν ηλεκτρονικά, γνωρίζουν το ερωτηματολόγιο το οποίο υπάρχει στο site. Κύριε Σπουδαλάκη, ναι, οι πολίτες. Εδώ είναι το βασικό ζήτημα που προσπαθούμε να δούμε, και αν θέλετε και το καινούριο πράγμα. Είναι απολύτως καινούριο, έχετε έτσι, δίκιο. Είναι να μια καινοτομία. Και εδώ συναντήσαν την αντίδραση, αυτή η λογική, συναντά την αντίδραση και συνταγματολόγων και πολιτικών χώρων, όπου λένε ότι μήπως αυτό, ας πούμε, απομακρύνει τις αποφάσεις, τα κέντρα λήψης, την ουσία της σκέψης από εκεί που πρέπει, δηλαδή από το κοινοβούλιο, έτσι, από τους επίσημους εκπροσώπους του φαντάζομαι λόγου. Αυτή είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν, δηλαδή, θέλω να πω, διαφορετικές πολιτικές
αφετηρίες για τις δύο αυτές αντιμετωπίσεις. Κοιτάξτε. Είναι τεχνικό θέμα. Όχι, όχι. Δεν είναι ούτε τεχνικό. Υπάρχει διαφορετική λογική. Φαντάζομαι, αν όσοι μας ακούν και εμείς εδώ, αν θέλετε, αν είχαμε αυτή την ευθύνη που θα έχουν οι βουλευτές αύριο, θα ήθελα να ξέρουν κατά το δυνατόν να είναι κατατοπισμένοι για την προβληματική της κοινωνίας. Για το πώς σκέφτεται η κοινωνία για ορισμένα θέματα. Δεν είναι δεσμευτικό αυτό. Βεβαίως δεν είναι δεσμευτικό. Βεβαίως δεν είναι δεσμευτικό. Ως κείμενο, ως συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία, δεν είναι δεσμευτικό. Βεβαίως δεν είναι. Και δεν μπορεί να είναι. Ούτε δεσμευτικό είναι, ούτε τυπικό είναι. Η Επιτροπή αποτελείται, είναι απολύτως πλουραλιστική, αποτελείται από συναδέλφους οι οποίοι προέρχονται από κοινωνικούς και επιστημονικούς χώρους. Δεν είναι επιλεγμένοι με βάση το γνωστικά τους αντικείμενα, την επιστημονική τους, αν θέλετε, συγκρότηση, εξειδίκευση για το Σύνταγμα, ίσα-ίσα. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε και να βάλουμε την κοινωνία σε διάλογο. Συγχωρείτε που επιμένω στο ερώτημα, αλλά έχει σημασία για μένα. Ναι. Λέτε λοιπόν, εγώ κάνω ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Θέλω να ακούσω τι λέει ο κόσμος. Ξαναλέω. Αν 500.000 άνθρωποι, 1 εκατομμύριο άνθρωποι λοιπόν. Αυτό δεν θα ανταποκριθεί. Θα καταγραφεί με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Ότι έχουμε μια δυναμική, δηλαδή σύσσωμη ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι ο σκοπός. Λέει, ας πούμε, ότι σε αυτό το θέμα πρέπει να γίνει έτσι αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό το αν θα αποφασιστεί και θα γίνει σε αυτό. Δεν έχει σημασία. Λέω το βεβαίως θα καταγραφεί. Βεβαίως θα καταγραφεί αυτή η δυναμική. Βεβαίως. Δεν είναι ότι ο Δάρας θέλει αυτό. Να ρωτήσω, σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον. Γιατί μοιάζει να χωρίζουμε τα πράγματα μεταξύ τους. Δηλαδή, και στην ερώτηση του Γιάννη, αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζεται. Έχουμε δηλαδή τον κόσμο. Που είναι αυτός που οφείλει να έχει λόγο να εκφραστεί για ένα βασικό πράγμα για το μέλλον του, για τη ζωή του, για την καθημερινότητά του. Γιατί το Σύνταγμα είναι σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Έχουμε λοιπόν τον κόσμο, έχουμε τους ειδικούς, είναι οι συνταγματολόγοι, που είναι οι άνθρωποι που μπορούν να φέρουν γνώμη, και είναι και αυτοί που θα αποφασίσουν. Έτσι, που είναι το κοινοβούλιο. Προσπαθώ να δω λοιπόν σε τι. Γιατί η αμφισβήτηση είναι αυτό το επίπεδο. Ο σχεδιασμός και οι αποφάσεις. Η αμφισβήτηση θα μου επιτρέψετε να πω, η αμφισβήτηση είναι δύο ειδών. Η αμφισβήτηση λέει ότι είναι μια πολύ στενή ερμηνεία του 110 που λέει το Σύνταγμα ορίζει αυτή τη διαδικασία και άρα δεν έχει κανένας άλλος λόγο παρά μόνο οι βουλευτές και τα κόμματα, τελεία. Και επίσης υπάρχει μια άλλη αμφισβήτηση, δευτερογενής θα έλεγα, που λέει επειδή η Επιτροπή δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, ας μην γίνει διάλογος και ας μην μιλήσουν οι πολίτες. Δεν είναι, το γνωρίζουμε όλοι, ότι δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία. Η δημοκρατία στηρίζεται στη διαβούλευση, στη σύνθεση διαφορετικών απόψεων και στο διάλογο. Και αυτό προσπαθεί να κάνει αυτή η Επιτροπή με τρόπο πολυεπίπεδο, όχι μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, αλλά και διαζώσεις. Βεβαίως η Επιτροπή θα ακούσει τους επιστημονικούς φορείς. Βεβαίως η Επιτροπή πρέπει να ακούσει τους κοινωνικούς φορείς. Βεβαίως όμως η Επιτροπή θα ακούσει και συλλογικότητες, οι οποίες συνήθως βρίσκονται λίγο μακριά από την εξουσία. Μια ένωση γυναικών συνεταιρισμών. Διότι βλέπουμε τον κύριο Κικίλια, νομίζω, ο οποίος βγήκε από τη συνάντησή του με τον κύριο Τόσκα. Και πιθανότατα λοιπόν θα κάνει κάποιες δηλώσεις. Να πούμε λοιπόν στους τηλεθεατές, ό,τι δεν το γνωρίζουν, ότι ο κύριος Κικίλιας. Να ακούσουμε και αυτή τη συζήτηση, και μετά τη συζήτηση με τους φορείς και μετά τη συζήτηση όπως θα εξελιχθεί. Εμείς ακούμε, καταγράφουμε, συνθέτουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα πρακτικό για να εξηγήσουμε λίγο και τη διαδικασία. Ας πάρουμε ένα ερώτημα για να το καταλάβει ο κόσμος. Λέει, ας πούμε, ένα από τα ερωτήματα. Υπάρχουν 6 ενότητες. Πρώτα απ' όλα να πούμε. Υπάρχουν 6 ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει να κάνει με τη θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους κτλ. Βουλή, πρόεδρος δημοκρατίας, ανεξάρτητες αρχές κτλ. Η δεύτερη ενότητα έχει να κάνει με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή. Η τρίτη είναι οι σχέσεις κράτος-εκκλησίας. Το τέταρτο είναι κράτος δικαίου και ατομικές ελευθερίες. Το πέμπτο είναι οι συλλογικές ελευθερίες και τα κοινωνικά δικαιώματα. Και το τελευταίο είναι η μεγάλη ερώτηση και σε διεθνές επίπεδο για τα κοινά, τους δημόσιους χώρους και τον πολιτισμό. Κάτι που τεράστιο το θέμα, Σύνταγμα. Λοιπόν, κεντρικό θέμα σήμερα. Σε αυτά όλα υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες προκύπτουν, κλειστές ερωτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από την προβληματική που έχει κατατεθεί.
είτε από τη Νέα Δημοκρατία νομίζω το χειμώνα του 2014, είτε μια πρωτοβουλία συνταγματολόγων πριν από ένα περίπου χρόνο, είτε κάποιες παλαιότερες προτάσεις των κομμάτων, είτε και φορέων. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε ήδη 2 ή 3 προτάσεις συνολικές από συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών που υπήρχαν, δεν τις γνωρίζαμε και ήρθαν σε επαφή μαζί μας και μας κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Ναι. Επίσης υπάρχουν και επιμέρους προτάσεις και επιμέρους θέματα. Όπως λέμε, τις πήρατε αυτές τις προτάσεις. Τις πήραμε αυτές τις προτάσεις, τις αποκωδικοποιήσαμε, ναι. Τις κάναμε ένα ερωτηματολόγιο. Συμφωνή. Και οι πολίτες τοποθετούνται και με ανοιχτές απαντήσεις. Ωραία. Και με κλειστές. Παίρνετε λοιπόν τις απαντήσεις. Παίρνουμε αυτές τις απαντήσεις. Ναι. Παράλληλα έχουμε τις συναντήσεις με τους επιστημονικούς και τους κοινωνικούς φορείς. Ναι. Έχουμε συναντήσεις γεωγραφικές, γιατί πρέπει να καταγράψουμε. Βεβαίως. Και τα ιδιαίτερα των περιφερειών. Και μετά έχουμε μια δεύτερη βάση διαβούλευσης, όπου θα εξειδικευτούν αυτές οι ερωτήσεις, συνθέτοντας το τι έχουμε ακούσει, σε ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο. Πού θα το καταθέσετε? Το συμπέρασμα θα το καταθέσουμε τη μεγάλη έκθεση, φαντάζομαι, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα υπάρχει μια σύντομη έκθεση τον Ιούλιο, στα μέσα Ιουλίου. Και θα υπάρχει μια μεγάλη έκθεση, η τελική μας έκθεση, το Σεπτέμβριο. Θα καταγράψει όχι μόνο ποια ήταν η συμμετοχή, αλλά και οι συγκεκριμένες απαντήσεις και προβληματικοί και οι προτάσεις κυρίως των πολιτών. Αυτό θα κατατεθεί μέσω του Προέδρου της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων, και από εκεί και μετά οι πολιτικές δυνάμεις θα έχουν ένα... Θα έχει και ποσοστά, θα έχει και αριθμούς αυτό το πράγμα, κύριε Σπουρδελάκη, πιθανότατα, ή θα έχει μόνο καταγραφή απόψεων? Όχι, πιθανότατα ναι. Θα έχει και αυτό σε ό,τι αφορά αυτά που είναι μετρήσιμα. Αυτά που είναι μετρήσιμα, ναι, βεβαίως. Θέλω να καταλάβω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Θα το κάνετε αυτό, θα καταθέσετε την έκθεση. Εκεί σταματάει ο ρόλος σας? Ναι, βεβαίως. Ή θα παίξετε και ένα ρόλο ελέγχου? Γιατί έχει μια σημασία αυτό το πράγμα. Εάν κάνουμε μια ολόκληρη ιστορία, επιτρέψτε μου, γιατί υπάρχει μια κριτική άλλου τύπου που δεν την βάλαμε στο τραπέζι, η οποία λέει ότι με αυτή την προσπάθεια δίνεις με δημοκρατικό μανδύα μια ιστορία, η οποία μετά λες, εγώ σας είπα τι είναι, και δεν το ελέγχει κανένας ποιος παίρνει υπόψη του, τι παίρνει αυτό και ποιος καταλήγει. Ακριβώς δεν έχει ένα ζήτημα ουσίας και αυτό. Η δημοσιότητα και η συμμετοχή θα είναι ο έλεγχος το τι θα κάνει οι πολιτικές δυνάμεις μετά. Έχει μεγάλη σημασία. Εμείς, ο δικός μας ρόλος είναι προδιαδικαστικός αυτής της συνταγματικής αναθεώρησης, αυτής της διαδικασίας, η οποία θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχει ένα ορίζοντα περίπου τριετίας, αν τηρηθούν όλες οι διαδικασίες. Το σημαντικότερο από όλα είναι αυτό. Οι απλοί πολίτες και οι συλλογικότητες, όπως λέτε. Όλοι οι υπόλοιποι, αν εγώ είμαι η ΓΕΣΕ ή είμαι η ΕΣΕ ή είμαι δεν ξέρω τι, ο ΣΕΒ, έχω τη δυνατότητα να συνομιλώ με την εκάστοτε κυβέρνηση, με τα πολιτικά κόμματα, να ασκώ πίεση, να περνάω τις θέσεις μου. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν ακούγονται. Αν υπάρχει εκεί λοιπόν κάτω έξω μια σιωπηρή όμως, ας πούμε, πλειοψηφία, όπου έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, από το να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέω ένα παράδειγμα, θα καταγραφεί. Μέχρι το να γίνει ελεύθερο, ξέρω εγώ, η χρήση της κάναβης. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να σκέφτεται εκεί ο κόσμος. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται. Κοιτάξτε, οι θετικές, ας το πω, παρενέργειες αυτής της διαδικασίας, πέρα από την άμεση συμβολή και εμπλουτισμό του διαλόγου γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι το εξής, ότι θα μαζέψουμε την προβληματική όλης της κοινωνίας για επιμέρους θέματα, τα οποία μπορεί να μην απαιτούν συνταγματική αναγνώριση και θεσμική, αλλά ενδεχομένως να απαιτήσουν νομοθετική ρύθμιση. Και αυτό θα είναι ένας πλούτος. Όλες οι αντιρρήσεις που αναφέρατε, μαζί με τις προτάσεις, μαζί με τη λογική της Επιτροπής και όλη η βιβλιογραφία υπάρχει στο site, το οποίο Σύνταγμα Παύλα Διάλογος. Μάλιστα. Το οποίο ακούστηκε, μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες και να καταθέτουν την άποψή τους. Περίπου προσπάθησα να διατυπώσω τη διαδικασία και τα βήματα αυτής της συμμετοχής. Η γνώμη όλων μετράει, η συμμετοχή στις διαδόσεις, διαβουλεύσεις μετράει. Μάλιστα. Και οι πρωτοβουλίες και όποια άλλη συλλογικότητα είναι αυτό που είπατε. Επιμέρους θέλει να κάνει μια συνάντηση σχετικά με θέματα
που την απασχολούν και έχουν να κάνουν πιθανόν με την συνταγματική αναθεώρηση, μπορεί να καλέσει αυτή τη συνάντηση, να μας στείλει τα συμπερασματά της ή να μας καλέσει Μάλιστα. και να την παρακολουθήσουν. Ποιο είναι το τέλος, το ορίζοντας αυτής της διαδικασίας? Ο ορίζοντας της διαβούλευσης είναι το τέλος, είναι η 1η Ιουλίου ή 30 Ιουνίου αν θέλετε, και μετά θα καταγράψουμε τα συμπεράσματα. Οι φορείς θα ακολουθήσουν μετά? Όχι, οι φορείς έχουμε ήδη προγραμματίσει. Οι επιστημονικοί φορείς, οι συνταγματολόγοι περιλαμβάνονται σε αυτή τη διαδικασία? Οπωσδήποτε. Έχουν στην ίδια χρονική περίοδο ή είναι μετά? Όχι, όχι. Γνωρίζοντάς τους εννοώ τα αποτελέσματα και εκείνοι να συνεκτιμήσουν. Μετά προφανώς θα συνεκτιμηθούν τα αποτελέσματα και από τους ειδικούς και θα συνδράμουν, φαντάζομαι, επιστημονική συλλογικότητα στο έργο της Βουλής. Ως Επιτροπή, λοιπόν, πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία δίνει πράγματι νέο περιεχόμενο στον όρο λαϊκή κυριαρχία, το οποίο έχει θυγεί, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια με την Επιτροπή και με αυτή τη διαδικασία που περνάμε έτσι με τους θεσμούς? Εγώ θέλω να αναγνωρίσω ότι κάνουμε κάτι πολύ καινούριο, αλλά σίγουρα είναι αυτός ο στόχος. Γίνεται μια νέα διάσταση σε αυτό που λέμε λαϊκή κυριαρχία, ο λαός ως υποκείμενο της δημοκρατίας, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Μάλιστα. Πόσο όμως αποτελεσματικό θα είναι σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή? Θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή, γιατί το μόνο που είπαμε διαζώσεις, αλλά και την ηλεκτρική. Η δημοσιότητα είναι το όπλο σε αυτή τη φάση και σε αυτό το πείραμα. Ένα στοίχημα είναι, έτσι, αν καταλαβαίνω καλά. Προφανώς. Κοιτάξτε, πρέπει να μάθουμε. Το άλλο θετικό είναι ότι πρέπει να μάθουμε να οργανώνουμε το διάλογο, τις διαφορές μας, τη σύνθεση, και αυτό θα συμβάλλει και σε μια πολιτική κουλτούρα διαλόγου. Η όλη διαδικασία. Μάλιστα. Που την έχουμε απόλυτα ανάγκη. Η συμμετοχή λοιπόν των πολιτών, το ξαναλέω για τρίτη φορά, είναι απαραίτητη. Μπορεί να μπουν, να διαβάσουν τις ερωτήσεις, να συμμετέχουν, να μας στείλουν τις απόψεις τους και οπωσδήποτε θα μετρήσει η άποψή τους. Έχετε πει πολλές φορές, κύριε Σκουρταλάκη, ότι είσαστε το μεγάλο αυτή. Αυτό είναι. Αυτή τη δουλειά κάνετε. Ας ελπίσουμε να μην μείνει μόνο απλά μια καταγραφή, αλλά να τα λάβουν υπόψη. Όχι, θα υπάρχει δημοσιότητα. Να πω οπωσδήποτε ότι η συμβολή της ΕΡΤ, της δημόσιας τηλεόρασης, του δημόσιου ραδιοφώνου, θα είναι καταλυτική. Ελπίζω στην οργάνωση εκπομπών ενημέρωσης, έχετε και νομικούς, έχετε επιστήμονες, η ΕΡΤ είναι ένας μεγάλος οργανισμός που μπορεί να οργανώσουν σε πιο εξειδικευμένα θέματα αυτό το διάλογο για τους επόμενους τρεις μήνες που καλείται η κοινωνία να συμμετάχει σε αυτό το μείζον γεγονός που έχουμε μπροστά μας. Και εμείς σας ευχαριστούμε και να επισημάνουμε ότι είναι βέβαιο και σε ό,τι μου αφορά και την εκπομπή και τις αντιλήψεις μας, ότι η δημοκρατία δεν κινδυνεί από τους πολίτες, ποτέ. Έτσι, πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή των αποφάσεων και βεβαίως ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση ανάμεσα στο ότι πάντα έχει δίκιο ο πολίτης και στο ότι ψηφίζει κάθε 4 χρόνια και μετά δεν μιλάει. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν αναδεικνύονται σε αυτή τη συγκυρία. Ακριβώς. Και γίνονται κυρίαρχα, έτσι δεν είναι? Και υπάρχει συγκεκριμένη ενότητα για τη συμμετοχή των πολιτών. Άλυση. Τη λογοδοσία, η διαφάνεια. Όλα σε αυτά τα ελλείμματα τα οποία μας έχουν ταλανίσει τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα.